όταν τα στολίσουμε με τα όνειρά μας γίνονται τόσο σκοτεινά. Έμαθα να μην είναι αχάριστη και να σκέφτομαι στα δύσκολα πως αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Αύριο θα είναι όλα αλλιώς ίσως. Μπορεί να μη σώζει πάντα αυτή η ελπίδα, αλλά συνήθως βοηθάει. Έμαθα να σφίγγω το χέρι των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, γιατί όλοι έχουν μέσα μας μια ομορφιά. Από όλους μπορείς να μάθεις κάτι. Φτάνει να έχεις την πόρτα της ψυχής σου ανοιχτή. Γράφω κάπου πως... γι' αυτό το έχω καλύψει. Γράφω κάπου ότι έφτανα ως εκεί που με έπαιρνε για να χαίρομαι και ως εκεί που δεν με έπαιρνε για να μαθαίνω. Είχα μια ιδιαίτερη δυναμία στο ως εκεί που δεν με έπαιρνε. Σας μιλάω γιατί δεν ξεχωρίζω μέσα από τον άνθρωπο από το συγγραφέα. Προσπαθώ να είμαι πάντα όσο γίνεται πιο αληθινή. Η δουλειά μου είναι η ψυχή μου. Την φροντίζω όσο γίνεται περισσότερο, αλλά δεν φοβάμαι να την εκθέτω. Μισώ όσο τίποτα όλα τα δίθεν και τα αποκριτικά. Όλα αυτά που μας προσφέρανε οι συνειστρασιώνες της κυβασίας και μέσα από το εμπόριο μου είναι μεταλλαγμένο ή λιγμένο. Αν κάτι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς πρέπει να φροντίσουμε να διαφυλάξουμε, είναι την προσωπική μας αλήθεια, την αυθεντικότητά μας, την ιερότητα του μικρού κοσμού μας. Να αντισταθούμε λίγο στην παραφροσύνη των καιρών, στη μεταδεδομένη χειραγώγηση που μας απειλεί από κάθε γωνιά. Αυτό προσπαθώ πολλές φορές να το περάσω στα βιβλία μου. Χρησιμοποιώ τον προφορικό λόγο, τη ζωντανή γλώσσα της καρδιάς. Ίσως γι' αυτό λένε πως είναι άμεσα και διαβάζονται από όλες τις ηλικίες. Εγώ ξέρω πάντως πως αυτά που γράφω δεν θέλω να μυρίζουν με χαρτί. Θέλω να έχουν τα αρώματα της ζωής. Δεν είμαι από εκείνους που σηκώνονται πρωί-πρωί και παίρνουν θέσεις σε ένα γραφείο. Ασχολούμαι και με αρέσει χίλια δυο καθημερινά πράγματα. Μπορεί να νιώθω ευτυχία για χαρά γιατί άνθησαν τα λουλούδια στο κήπο μου. Γιατί έφτιαξα κάτι με τα χέρια μου. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά της δημιουργίας, καθένας με τον τρόπο. Και όλες οι δημιουργίες είναι θαυμαστές και σημαντικές. Το χειρότερο είναι η απραξία, η μιζέρια, η πλήξη, τα σκοτεινά βλέμματα, τα κρυμμένα σε βαθιές τσέπες σχέδια. Οι ήρωες στα βιβλία μου είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν πληγές, αλλά έχουν και όνειρα. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτούς που επιμένουν να φυτεύουν φράουλες σε δασορολογίες. Σε αυτούς που χάθηκαν μέσα στο παραμύθι τους και ψάχνουν ένα καινούριο παραμύθι για να σωθούν. Γράφω πάντα με εικόνες κινηματογραφικά. Βλέπω τις εικόνες με χρώματα. Βλέπω την έκφραση και τις κινήσεις των ανθρώπων που περιγράφω. Και αυτό προσπαθώ να ζωγραφίζω, βάζω πάνω σε μια κόλλα άσπρο χαρτί. Δεν είναι εύκολο. Οι λέξεις. Όταν μεταχειρίζουμε τις λέξεις σαν άδεια που κάνεσαι. Για μένα οι λέξεις έχουν σχήμα, βάρος, χρώμα, μυρωδιά. Κυρίως μουσική. Εύχομαι σε όλους να είστε γεροί, να είστε τρυφεροί, να φυτεύετε λουλούδια στις ψυχές σας και να ονειρεύεστε. Τα όνειρα πολλές φορές μας προδίνει, μα δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή την επέμβαση. Ο κόσμος γύρω μας είναι ένας πανέμορφος πίνακας ζωγραφικής, ένα τέλειο ποίημα, μια υπέροχη μουσική συμφωνία. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το τραγούδι της θάλασσας. Με το ζύγιασμα μια σταγόνας βροχής, το φύλλο της κερασιάς. Κανένα επίτευγμα της τεχνολογίας δεν είναι μεγαλύτερο από την έκρηξη της φύσης στα κλαδιά μιας ερωτησμένης ροδιάς. Η αληθινή τέχνη είναι αυτή η ομορφιά του κόσμου γύρω μας. Είναι η δύναμη, η φλόγα και η κίνηση της ζωής. Σε κάθε ανθρώπινη ψυχή γίνονται όλα αυτά. Τα ελαιοβασιλέματα, τα ξημερώματα, ανθίζουν όλα τα λουλούδια, αρμονίζουν όλα τα στέλια. Τα όνειρα δεν διατηρούνται σε κονσέρβες ή στα συντηρητικά. Η αγάπη δεν μπαίνει στους καταψύκτες. Ο έρωτας δεν ακολουθεί τις επιταλιές του μάρκετινγκ. Κανένας υπολογιστής δεν μπορεί να προγραμματίσει την ανάγκη της τρυφερότητας. Η ανθρώπινη επαφή δεν γίνεται με καλώδια. Σύμφωνα, η γη κινδυνεύει να δανειστεί από τα καμώματα του τελειότερου δημιουργήματος που περπάτησε πάνω της. Όμως τίποτα δεν πάθηκε οριστικά. Είμαστε εδώ. Είμαστε πολλοί και ψάχνουμε για την ανθρωπιά, για το όνειρο, για την ομορφιά. Χρειαζόμαστε τη ζεστασιά της επαφής, την υπέρβασή μας. Χρειαζόμαστε απόλυτα την ποιήση της ψυχής μας. Σας ευχαριστώ και πάλι.